Στα πλαίσια του προγράμματος της αθλητικής διατροφής που παρέχει η Ακαδημία του Ολυμπιακού στη Σύρο, σήμερα μετά την προπόνηση είχε προγραμματιστεί με δύο γκρουπ το 1998-99-2000 να φάνε. Το μενού περιλάμβανε ψαρόσουπα, που είναι και η υγιεινή διατροφή, είμαστε και η ομάδα από νησί, σαλάτα με πατάτα, κολοκύθι, καρότο, ό,τι έχει πει η διαιτολόγος, διατροφολόγος που παρέχει την πολύτιμη βοήθειά της στο σωματείο. Και μετά την προπόνηση ακολουθήσαν τα παιδάκια, άσχετα αν είναι 5 χρονών και 6, για να μπαίνουν στην οτροπία της ομάδας και ότι όλοι τα κάνουμε τα πάντα όλοι μαζί και δεν λειτουργεί ο καθένας μόνος του. Ακολούθησε το φαγητό. Μια προηγούμενη Κυριακή υπήρχε υγιεινό πρωινό, τόσο ώστε αργότερα όταν θα πάνε στο παιδικό, στο εφηβικό και στο αντρικό της ομάδας να είναι έτοιμοι να τους παραλάβουν οι προπονητές και να έχουν μπει στην οτροπία αυτή και σαν ποδοσφαιριστές και σαν άνθρωποι. Σήμερα πρώτα φάγαμε σούπα, μετά φάγαμε ψάρι και την προηγούμενη φορά φάγαμε ύπταμε γάλα με ψωμί και βούτυρο και μέλι. Σ' αρέσει εδώ στην Ακαδημία? Ναι. Γιατί σ' αρέσει? Γιατί είναι ωραίο παιχνίδι. Σ' αρέσει να παίζεις μπάλα με τα άλλα παιδιά δηλαδή? Ναι. Και μαθαίνεις κιόλας. Μπράβο Γιώργο. Για πες μου Λουκά, τι κάνετε σήμερα εδώ? Παίζω ποδόσφαιρο. Και μετά? Ήρθαμε να φάμε. Τι φάγατε, για πες μου? Καρόσουπα. Σ' άρεσε? Ναι. Γιατί θέλετε να είσαι εδώ στην Ακαδημία? Γιατί μου αρέσει. Λοιπόν, σας βάλω εγώ ψαράκι. Καλή σούπα, καλή. Σήμερα μετά από συμφωνία που είχαμε με τους γονείς από την προηγούμενη Κυριακή και όπως πολλές φορές κάνουμε, θέλουμε να δώσουμε σημασία στη διατροφή. Όπως άλλες φορές κάνουμε πρωινό υγιεινό, τώρα λοιπόν συμφωνήσαμε και κάναμε υγιεινό γεύμα που ήταν ψαρόσουπα με σαλάτα και ψάρι και μαγιονέζα, όλα με υγιεινά προϊόντα, όλα από ανθρώπους με φρέσκα προϊόντα. Και νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Η ουσία είναι ότι πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς όλοι ότι αυτό που πάει να γίνεται στην Ακαδημία δεν έχει σχέση μόνο με το να μάθουν μπάλα, αλλά να μάθουν και πειθαρχία, να μάθουν να τρώνε, να μάθουν να φέρονται. Είδατε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι ήρθε όλη η ομάδα να φάει μαζί και όλη η ομάδα σηκώθηκε να... όταν τελείωσε. Οι προπονητές τους ταΐζανε, δηλαδή ο προπονητής δεν είναι μόνο για να μαθαίνει το ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα μείνουν στα παιδιά μας και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Εμείς όμως θέλουμε αυτό να συνεχιστεί όπως έγινε μέχρι τώρα και θα συνεχιστεί ελπίζω, και θα το κάνουμε και σε άλλα σημεία της Σύρου. Θέλουμε κάθε πρόταση που θα υπάρχει από γονείς ή από άλλους φορείς σε νηπιαγωγεία, σε δημοτικά, να προχωρήσει και να γίνει και εκεί. Ο Ολυμπιακός θέλει αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε την τεχνογνωσία, άρα θέλουμε προτάσεις.